Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε μια σκοτεινή περίοδο για την πολυπολιτισμικότητα στην Κύπρο, φιλοξενούμε σήμερα την εκπρόσωπο ενός grassroots κινήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια πάλεψε για το ευγενικό όραμα της επανένωσης και της ειρήνης. Ανδρομάχη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είσαι την περίοδο? Νομίζω πως όλοι μας, οι οποίοι, όσοι παρατηρούμε το τι συμβαίνει γύρω μας και βλέπουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, σίγουρα δεν μπορούμε παρά να είμαστε προβληματισμένοι, άρα είμαι αρκετά προβληματισμένη. Την ίδια στιγμή νομίζω κοιτάζω αρκετά στο μέλλον, και μέσα από το κίνημα το United Cyprus Now, αλλά και προσωπικά νομίζω είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε τι να κάνουμε με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως χώρα. Να συζητήσουμε καταρχάς, να πούμε ότι είσαι πολιτική ακτιβίστρια, εκπροσωπείς το κίνημα United Cyprus Now. Mm-hmm. Είσαι επαγγέλλεσαι πολιτική αναλύτρια, σωστά? Mm-hmm. Μάλιστα. Τι σημαίνει πολιτική αναλύτρια, τι σημαίνει επαγγέλλομαι ως πολιτικός αναλυτής? Σημαίνει ότι βιοπορίζομαι μέσα από την ανάλυση των πολιτικών δρομένων στην Κύπρο, είτε έχει να κάνει με το Κυπριακό, είτε έχει να κάνει με τα θέματα των ενεργειακών, είτε έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση και την κομματική κατάσταση στην Κύπρο. Άρα, ναι. Είσαι freelance. Ναι. Ναι, φυσικά νομίζω ότι παραπάνω από όλα ουσιαστικά χρησιμοποιώ το πόσο πολιτικοποιημένη είμαι ως άτομο και διοχετεύω το στη δουλειά μου, γιατί όντως θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό ζώο. Με όλοι, την αριστοτελική έννοια. Ναι. Όλοι μας είμαστε πολιτικά ζώα με την αριστοτελική έννοια. Ενώ οι πράξεις μας, η καθημερινότητα μας ή η απραξία μας είναι πολιτική πράξη. Πολιτική πράξη και δήλωση, ακριβώς. Ναι. Όπως είχα πει στην εισαγωγή μου, σκοτεινή τούτη περίοδος που διανύουμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της επανένωσης της Κύπρου. Πιστεύεις ότι βαδίζουμε στην οριστική διχοτόμηση? Καταρχάς, νομίζω σκοτεινή περίοδος που διανύουμε σε σχέση με την Κύπρο την ίδια. Ένεση, το θέμα του Κυπριακού είναι μια από τις πτυχές που δείχνει την πολλά προβληματική ντροπή που έχει πάρει ο τόπος, αλλά νομίζω ότι τούτον υφίσταται σε πάρα πολλά διαφορετικά κομμάτια της πολιτικής ζωής του τόπου. Όσον αφορά το Κυπριακό, ναι, πιστεύω ξεκάθαρα ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε πάρει. Εν πάση περιπτώσει, ζούσαμε σε μια de facto κατάσταση διχοτόμησης και πλέον νομίζω ότι ακόμα και εκείνο το ψευδοσταθερό status quo, το οποίο νομίζαμε ότι ζούσαμε, πλέον ανατρέπεται και πάμε σε νέες συνθήκες, σε νέες καταστάσεις, καταστάσεις στις οποίες η δική μας γενιά νομίζω δεν τις περιμένει, ούτε μπορεί να τις σκεφτεί. Και πραγματικά πιστεύω ότι να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά η επανένωση φαντάζει πλέον πιο δύσκολη, πολλά πιο δύσκολη. Ναι. Η επανένωση φαντάζει δύσκολη, αλλά η ειρηνική κουλτούρα και συνύπαρξη δεν πάβουν να είναι σημαντικές και να σταματήσουν πότε να πρέπει να καλλιεργούνται σωστά. Μα ακριβώς, και νομίζω ότι εν τούτος και ο λόγος ύπαρξης του United Cyprus Now πλέον. Και νομίζω ότι ειδικά μετά την κατάρρευση του Κραν Μοντανά και την μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε για πολιτική λύση στο θέμα, και εμείς ως United Cyprus Now έχουμε εστιάσει πολλά παραπάνω ακριβώς στην εδραίωση της κουλτούρας της ειρήνης ανάμεσα στους ανθρώπους του νησιού. Ένα κίνημα που, παρόλο που έχει ως σκοπό του την ειρήνη και την επανένωση, λιδωρήθηκε και πολεμήθηκε και αρκετά. πώς ερμηνεύεις τούτην όλη την πολεμική που εδέχτηκε, ένα κίνημα που προσπάθει να μιλήσει για ειρήνη? Θεωρώ ότι δείχνει το επίπεδο της πολιτικής μας ρητορικής, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, ποτέ δεν το είδα τούτον προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Όντως, έχουμε δεχτεί δρυμίαν κριτική. Έχουμε δεχτεί ψέματα, δηλαδή έχουμε λιδωρηθεί με ψέματα, ανέσχυντα ψέματα, συστημικά μέσα τα οποία γράφουν πραγματικά απλώς ψέματα για μας. Όπως για παράδειγμα. Έχουμε κατηγορηθεί, μα πριν 2 εβδομάδες το Sigma Live δημοσίευσε, παραδείγματος χάρη, μια ανακοίνωση την οποία είχε βγάλει μια ομάδα και εμείς στηρίξαμε την.
στην οποία αποκαλούσαμε φανατισμό, μιλούσαμε για φανατισμό σε σχέση με τα γεγονότα της Δερίνιας με τους κουκουλοφόρους. Και γράφαμε συγκεκριμένα μέσα στην ανακοίνωση την ημερομηνία την ίδια που έγιναν τα επεισόδια. Έγραφε η ανακοίνωση μέσα την ημερομηνία την ίδια που έγιναν εκείνα τα επεισόδια, γιατί αναφερόμασταν στους κουκουλοφόρους τους 200 που πιάσαν το δόφραγμα της Δερίνιας. Και το Sigma Life και οι σημερινοί έγραψαν ότι αποκαλέσαμε φασίστες την πρωτοβουλία μνήμης που έκαμε τη διαδήλωση μια εβδομάδα μετά στο δόφραγμα. Μιλούμε για ψέμα. Ψέμα το οποίο επισημάνθηκε στην εφημερίδα, επισημάνθηκε και στους συντάκτες του άρθρου και δεν τους απασχόλησε να το αλλάξουν. Και τούτο είναι μόνο ένα πολλά πρόσφατο το οποίο να... Πώς αντιμετωπίζει κάποιος την τοξικότητα? Δεν ξέρω. Εγώ, εμείς προς το παρόν... Είναι δύσκολο. Είναι πολλά δύσκολο. Είναι πολλά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αναγνωρίζουμε ότι... Και καταλάβαμε το που πολλά νωρίς τούτο, για να με ειλικρινείς. Δηλαδή, που τότε που ήμασταν στο κράμα Μοντανά, που στοχοποιηθήκαμε πάρα πολλά με ψέματα, λαλούν ότι πληρωνόμαστε, ότι είμαστε προδότες, ότι είμαστε αφέλινες. Και πρέπει να σου πω ότι το πολλά το αστείο είναι ότι την ίδια στιγμή που μας κατηγορούν οι Ελληνοκύπροι ότι είμαστε προδότες, κατηγορούν μας οι Τούρκοι, οι φανατικοί, οι Γκριζιλίκοι, ότι είμαστε προδότες για τους Τουρκοκύπριους. Ιστορία του Κυπριακού, βασικά. Ναι, ότι είμαστε, είμαστε οι εκπρόσωποι των ΡΟΜ, των Ελλήνων. Και από ένα σημείο και μετά έρχεσαι και δουλεύεις λίγο πιο ορθολογιστικά και λαλείς, εάν ήταν έτοιμη η κοινωνία να ακούσει τούτα που είχαμε να πούμε, θα χρειάζεται να τα πούμε. Και το ότι μας κατηγορούν και από τις δύο πλευρές ότι προδίδουμε τα εθνικιστικά, ρητορικά, ίσως κάτι κάνουμε σωστά. Και πρέπει να σου πω ότι για μας το πιο μεγάλος προβληματισμός που έχει να κάνει με τούτο πράγμα έχει να κάνει σε κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, τούτος ο τόπος υπέφερε πάρα πολλά με το να χωριζόμαστε σε προδότες και πατριώτες. Και να θέλαμε να μπορούσαμε να ζούμε σε μια κοινωνία που μπορούμε να αρθρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία να ακούονται, τα οποία να μην προσβάλλουν κανέναν, δηλαδή να μην είναι προσβλητικά απέναντι ή επιθετικά απέναντι σε κανέναν. Και ακόμα και αν σοκάρουν ή ακόμα και αν δεν τα ξανακούσαμε, ακόμα και αν δεν τα ξανά εβάλαμε μέσα στο μυαλό μας, να μπορούμε να τα δεχτούμε ως μέρος της δημόσιας ρητορικής χωρίς να κατηγορήσουμε τον άλλον είτε ότι εκπροσωπεί άλλο τρία συμφέροντα, είτε ότι είναι προδότης, είτε ότι είναι πουλημένος, είτε ότι πληρώνεται για τούτον. Και τούτον είναι κοινωνικό χαρακτηριστικό και πρόβλημα. Και πρέπει να το δούμε ως κοινωνία. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε πράγματα χωρίς να πέσει πάνω σου ο όχλος και να κατηγορηθείς για ότι πληρώνεσαι για να τα πεις. Εγώ στην εποχή μας με εδώ. Με το cancel culture, το social media, που μερικές φορές νιώθω ότι τούτο που ζούμε στα social media, λέει, είμαστε σε μια αρένα της αρχαίας Ρώμης, τα βρωμαχίες, ξέρω εγώ. Την μια μέρα μπορεί να ζωοκραυγάσουν υπέρ σου, την επόμενη εναντίον σου, την ίδια ευκολία. Ακριβώς. Μα τα social media είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, είναι κάτι άλλο. Και τα social media είναι ένα εργαλείο το οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Και εμείς φαίνεται πως επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε το με έναν τρόπο που διαιωνίζει τα fake news, που προάγει ουσιαστικά το άσπρο μαύρο. Σαν πως δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι γκρίζο. Αν ακουστεί κάτι γκρίζο, να το επιτεθούμε. Να βγάλουμε screenshot και να στιγματίσουμε ανθρώπους σε σχέση με κάτι που υπόθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Τούτος ο όχλος στα social media, ο τρόπος που εκφράζεται, φτάσαν και στιγμές που μας ανησυχήσαν εμάς προσωπικά, γιατί βλέπαμε, παραδείγματος χάρη, βλέπαμε και το πρόσωπο μας να μπαίνει σε post και που κάτω να γράφονται τεράστια ψέματα, ενώ ψέματα και να διαιωνίζονται ψέματα. Αλλά φτάνεις σε μια στιγμή που βλέπεις και λέεις, όχι, είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Κάνουμε το με ούλα. Και διεθνές το πρόβλημα. Και διεθνές, ακριβώς. Σε ένα προπέρσινο κείμενο που είχες γράψει, είχαν το δημοσιεύσει στην Αβανγκάρτ, ανελίες το βιβλίο του Γρηγόρη Ιωαννό, το «Ταχτάς στον Νότο», είχες μιλήσει για συνειδησιακό λίθαρο, εκ μέρους της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Ναι.
Πιστεύεις ότι εδώ ο Λιθάργος έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη σημερινή κατάσταση. Ουσιαστικά, νομίζω ότι εδώ που περιγράφεις. Μα νομίζω σίγουρα. Να πούμε ότι το βιβλίο λέγεται «Ούνονται 7 στον Νότο». Και οφείλω να πω ότι και πραγματεύεται ουσιαστικά πως η ελληνοκυπριακή ηγεσία αποσκοπούσε στο να υπάρξει ένας νέος δεκτάσιος στο Βορρά για να δικαιολογήσει τη δική της την αδιαλλαξία σε κάποια θέματα. Και πλέον, όπως έχουμε δει και με την εκλογή του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ανοιχτά πλέον βάλει τα δύο κράτη στο τραπέζι, πλέον φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, οφείλω να πω. Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή που τον καιρό που γεννιόμαστε μιλούν μας για το Κυπριακό και μιλούν μας για το Κυπριακό με έναν τρόπο με τον οποίο μας προκαλούν αδράνεια, με έναν τρόπο με τον οποίο μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πραγματικά δεν έχει τίποτε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση. Που τη μέρα που γεννιόμαστε να ακούμε μυρολόγια και συστήματα χωρίς κανέναν να μας παρουσιάσει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε όντως να επηρεάσουμε τα δρόμενα στην Κύπρο. Και τούτο το πράγμα προκαλεί μας τούτο το συνειδησιακό λίθαργο. Τούτο το πράγμα προκαλεί μας να γύρνουμε πίσω και να σκεφτούμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Κάνει μας να μην αντιλαμβανόμαστε το ότι η εμπιστοσύνη και σε τούτον τον νησί να κατέρρευσε πολύ πριν να φτάσουμε στα γεγονότα της εισβόλης και της κατοχής του 1974. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε για να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη. Μήπως και καταφέρουμε να δουλέψουμε πάνω στα αποτελέσματα της απώλειάς της, που ήταν η εισβολή και η κατοχή. Και ως μέσα από το United Cyprus Now, μπορώ να σου πω ξεκάθαρα ότι είδα, και είδαμε όλοι, ότι οι νέοι άνθρωποι, και ειδικά ακόμα πιο νέοι άνθρωποι που μας, οι 18χρονοι σήμερα, οι 16χρονοι, την ώρα που τους αναφέρνεις το Κυπριακό, σβήνουν, τελειώνει. Αναφέρνεις το Κυπριακό πολιτικό ζήτημα και δεν υπάρχει κάτι για εκείνους να συζητήσουν. Εμπορούν να σκεφτούν. Σβήνουν, εννοείς ότι υπαρκούνται. Ναι, εν κάτι το οποίο τους απασχολεί. Ναι. Δεν τους απασχολεί. Και το είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι αρνητικό γιατί αν δεν σε απασχολεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το αλλάξεις. Να μου πεις, OK, μα δεν τους απασχολεί, σημαίνει ότι μπορείς να με μισούν την άλλη την πλευρά. Ναι, με τούτον την έννοια. Ναι. Τούτον υφίσταται. Υφίσταται στο ότι υπάρχει μια μερίδα της νεολαίας η οποία δεν έχει εκείνον το δηλητήριο του μίσους και της έχθρας απέναντι στον άλλον. Που την άλλη όμως, η απουσία μίσους ή έχθρας, αλλά την ίδια στιγμή η αιτιολόγηση στο μυαλό των νέων, ακόμα και υποσυνείδητα, ότι για όλα φταίνει οι άλλοι, σημαίνει ότι ποτέ θα μπορέσει να μας φέρει σε εκείνη τη συνθήκη που να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε την παρούσα κατάσταση. Άρα πάλι είμαστε λίγο στο που ήσουν που ποτέ. Που την άλλη όμως, και θέλω να σου το πω τούτον, γενικά εμείς τώρα ως United Cyprus Now έχουμε βάλει πολύ στόχο και δουλειά πάνω στην νεολαία. Ακριβώς πάνω στην νεολαία, η οποία είναι η νέα γενιά, εκείνοι οι οποίοι να κλειθούν, είτε να συνυπάρξουν, είτε με κάποιον τρόπο να συνυπάρξουν πάνω στο νησί στα επόμενα χρόνια. Και θεωρούμε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικά το ελληνοκυπριακό το εκπαιδευτικό σύστημα, σε προετοιμάζει για να σκεφτείς τι μπορεί να κάνεις. Σε προετοιμάζει για να ηρεμήσεις μέσα σου, σε προετοιμάζει για να αφήσεις την έχθρα. Αισθάνεσαι πως στην παρούσα φάση το United Cyprus Now περνά μια περίοδο ανασύνταξης, ότι επηρεάζεται αρνητικά από τις αρνητικές εξέλιξεις και ενδεχομένως σε εισαγωγικά αποδομείται ή ότι δυναμώνει? Όχι, νομίζω ότι η ανασύνταξη μας ήρθε μετά την καταρρεύση του Κραμόντανα. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για μας. Είχαμε εστιάσει πάρα πολλά στην πολιτική λύση. Δηλαδή, είχαμε εστιάσει πάρα πολλά στην πολιτική συμφωνία. Αλλά που τότε ανασυνταχθήκαμε και που τότε θέσαμε άλλους στόχους. Και πλέον ο στόχος μας, ο κύριος, είναι να φέρουμε κοντά τους Κυπρίους. Να καταφέρουμε να δουλέψουμε πάνω στις προκαταλήψεις μας. Να καταφέρουμε να δουλέψουμε πάνω στο να αντικρίσουμε την ιστορία μας κατάμματα. Να αντιληφθούμε ότι σε διαφορετικές στιγμές της ιστορίας υπήρξαμε και σχήτες και σήματα. Να συναισθανθούμε τον πόνο του άλλου, να βοηθήσουμε την νεολαία να συναισθανθεί τον πόνο της άλλης πλευράς, χωρίς τούτο να ακυρώνει το δικό μας τον πόνο. Αλλά να βοηθήσουμε να καταλάβουμε ότι τούτο το νησί είναι τόσο κοινό πόνο, που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πώς να πάμε
παρακάτω και να δούμε πώς να προχωρήσουμε ως άνθρωποι και ως χώρα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο και κάτι. Ποτέ, και προσωπικά, ποτέ δεν θεώρησα ότι μια πολιτική λύση ή ένα ναι σε έναν πιθανό δημοψήφισμα είναι η λύση του Κυπριακού. Και είναι απλώς το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε μαζί και για να ξανασυνυπάρξουμε. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να λύσει το Κυπριακό. Και πρωτίστως είναι το να δουλέψουμε πάνω στην ειρήνη. Αφού ενέρχεται η λύση του Κυπριακού η πολιτική, ας δουλέψουμε για την ειρήνη πιο πριν. Σε κοινωνικό επίπεδο. Σε κοινωνικό επίπεδο. Σε κοινωνικό, σε ακαδημαϊκό, σε θεσμικό επίπεδο. Γιατί η ειρήνη δεν υπάρχει σε κανένα από τούτα τα επίπεδα. Και ας αφήκουμε λίγο την πολιτική λύση στο πλάι, αφού τα πράγματα είναι τόσο αρνητικά. Άρα, όχι, νομίζω ότι το United Cyprus Now έχει παραπάνω ρόλο που ποτέ στις παρούσες συνθήκες. Που ποια άτομα αποτελείται το United Cyprus Now? Που ποια αποτελείται από πάρα πολλούς. Είμαστε μεγάλη ομάδα η οποία είναι ενεργή. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε, που βγάλουμε τις ανακοινώσεις, που κάνουμε τα project, δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά έχουμε μια ομάδα που 20 άτομα η οποία παίρνει ουσιαστικά τις αποφάσεις. Συλλογικά. Και την ίδια στιγμή όμως είναι ένα κίνημα το United Cyprus Now. Δηλαδή έχουμε κόσμο οι οποίοι μας στηρίζουν, έχουμε κόσμο οι οποίοι μας ακολουθούν. Είμαστε τώρα στη διαδικασία να δουλεύουμε πολλά με την νεολαία, ειδικά με την τουρκοκυπριακή νεολαία. Οφείλω να πω ότι στην τουρκοκυπριακή πλευρά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα τουρκοκύπριων νέων οι οποίοι πιστεύουν στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Κύπρου, πιστεύουν ότι είναι Ευρωπαίοι, εμπροοδευτικοί, έχουν ερεθίσματα, απασχολεί τους το περιβάλλον, απασχολεί τους η διαφθορά, απασχολεί τους η ειρήνη. Και ουσιαστικά είναι τούτοι που ψήφισαν και τον Ακίντσι για να είμαστε δίκαιοι. Και δουλεύουμε πάρα πολλά με τούτους και παίρνουμε πολύ δύναμη μέσα από τούτους. Άρα, ναι, το United Cyprus Now είναι τα άτομα. Εν κίνο για το οποίο παλεύουμε, είναι το όραμα μας, το μια ενωμένη Κύπρος. Σε κάθε επίπεδο. Ανδρομάχη, όμως, πολιτική αναλύτρια, σε διεθνές επίπεδο, ποιο είναι το ζήτημα που σε απασχολεί περισσότερο? Νομίζω υπάρχει ένα θέμα με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά στο δυτικό πλαίσιο. Και τούτο το πράγμα, τούτη τεράστια απόσταση μεταξύ των επαγγελματιών πολιτικών με τον κόσμο, έχει οδηγήσει σε φαινόμενα μιας τεράστιας αποστασιοποίησης του κόσμου που αυτούς οι οποίοι κατέχουν την εξουσία και τούτον οδηγεί τόσο φόβος, οδηγεί και στην άνοδο εξτρεμιστικών κινημάτων, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά και σε μια τεράστια δυσπιστία που δεν ξέρουμε πού είναι να διοχετευτεί. Άρα θεωρώ πραγματικά, και τούτον είναι παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα και νομίζω εν το συζητούμε αρκετά. Ότι υπάρχει πρόβλημα με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και πρέπει να δούμε τι να κάνουμε. Θεωρείς ότι συνδέεται με τα social media? Σίγουρα ενισχύουν τα social media. Γιατί τι κάνουν τα social media? Τα social media χτίζουν τούτες τις φούσκες μέσα στις οποίες ζούμε. Και συνεχίζουν είτε κάποιες λαθασμένες αντιλήψεις, διαιωνίζουν την ημιμάθεια σε τεράστιο βαθμό. Και επίσης χειροτερεύουν και το φόβο. Ο κόσμος φοάται για πάρα πολλά πράγματα. Για την οικονομία του, για την ασφάλεια του. Και τούτος ο φόβος, ένιωθε ο κόσμος ότι οι σημερινοί πολιτικοί μπορούν να τους αφουγκραστούν. Και σε τούτον το φόβο φκένει, και βλέπουμε το φκένει και που την άρνηση για τον κορονοϊό, φκένει που την άρνηση που το πόσο είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν ότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα πίσω από τα θέματα υγείας που βλέπουμε σήμερα, φκένει που την άνοδο του εξτρεμισμού και του φανατισμού. Ναι, και νομίζω ότι σίγουρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Πάμε και στη διαχείριση της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο στην Κύπρο. Επικρίθηκε αρκετά και η δική μας πλευρά και οι άλλοι ότι αντί να συνεργαστούν, κλείσαν την πόρτα μια της άλλης. Η Διοικητική Επιτροπή Υγείας πού είναι? Καταρχάς να πούμε ότι δεν επικρίθηκε αρκετά. Μακάρι να επικρίνονταν αρκετά και οι δύο πλευρές, ότι όντως εν καιρό πανδημίας και ενώ ισχυρίζεσαι ότι θέλεις να ζήσεις σε έναν ομοσπονδιακό ενωμένο κράτος, απέδειξες ότι δεν είσαι έτοιμος και ούτε δεν είσαι ούτε πρόθυμος. Και η Διοικητική Τεχνική Επιτροπή Υγείας μπορούσε να έχει ενισχυθεί, μπορούσε να έχει εδραιωθεί των καιρών
του κορονοϊού, που εβιώναμε όσο εβιώναμε στον κορονοϊό. Και όμως δεν υπήρξε σε καμία στιγμή η πολιτική βούληση για να γίνει τούτον. Και για μας τούτον ήταν κάτι το οποίο ήταν, έκαμε μας να καταλάβουμε πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με εκείνη την πολιτική βούληση που χρειάζεται για να ζήσουμε σε ένα ενωμένο κράτος. Και αντίθετα, και με το κλείσιμο των σημείων διέλευσης, αλλά και με την έλλειψη επαφής και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών στον τρόπο που διαχειρίζονταν την πανδημία, ουσιαστικά εδραιώσαμε τη διχοτόμηση. Εδραιώθηκε η διχοτόμηση. Οι δικοινωτικές επαφές επηρεαστήκαν σε τεράστιο βαθμό. Άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε την Κύπρο ως έναν και εδέχομαστε τα σημεία διέλευσης ως τα σύνορά μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να διακινηθούμε στο νησί. Υπό τους περιορισμούς που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε που είναι η κατοχή φυσικά, αλλά και πάλι καταφέραμε να εδραιώσουμε τη διχοτόμηση με τη διαχείρισή μας. Και λυπηρώ ότι η Δικοινωτική Τεχνική Επιτροπή Υγείας, αντί να ενισχυθεί, αδρανοποιήθηκε. Αμόχωστο, σε ένα άλλο θέμα μου, στην επικαιρότητα. Ένα επέκρινες τους αμοχωστιανούς που μπορεί να αποταθούν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Όχι, κάτω δεν αλόγω. Αντίθετα, νομίζω ότι ο ίδιος ο Αχιλλέας Δημητριάδης, που είναι ένας δικηγόρος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα σε τεράστιο βαθμό, ο ίδιος καλεί τους αμοχωστιανούς να πάνε. Και μάλιστα ο κύριος Δημητριάδης τελευταίως είπε ότι χρειάζονται καθοδήγηση οι άνθρωποι. Και προσωπικά μετά από 46 χρόνια, και έχοντας αφήσει αρκετές ευκαιρίες σε σχέση με την αμόχωστο να περάσουν, εγώ δεν θα δικούσα κανέναν πρόσφυγα ο οποίος να έπαιρνε την απόφαση να πάει είτε στην Επιτροπή, είτε να πάρει την όποια απόφαση σε σχέση με το καθεστώς στα Βαρόσια. Και έχοντας πάει στο Βαρόσι μετά που άνοιξε, μια οδυνηρή εμπειρία, και μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για τους ιδιοκτήτες. Για μας είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι το Βαρόσι να ανήκει στους ιδιοκτήτες και πρέπει τούτο το πράγμα να είναι ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι μια ανοιχτή πληγή το Βαρόσι και πρέπει να, πριν να κρίνουμε και πριν να είμαστε έτοιμοι να κατηγορήσουμε και να πετάξουμε πέτρες, πρέπει να προσπαθήσουμε να συναισθανθούμε το τι βιώνουν οι άνθρωποι τόσα χρόνια που όπως και να το κάνουμε. Εννοείται ότι όλη η Κύπρος είναι δική μας, αλλά όπως και να το κάνουμε για εκείνην την πόλη και εκείνον το κομμάτι, είχαμε ευκαιρίες να ήταν σε διαφορετική μοίρα και να την χρησιμοποιούσαμε ενός εκείνων των δρόμων της συνύπαρξης και της ειρήνης, παρά να την κρατήσουμε σε μια κατάσταση που να τη φέρουμε στο σημείο να είναι τόσο ερημωμένη και σήμερα να πηγαίνουμε να τη θεωρούμε σαν να είναι ένα μουσείο και σαν να είναι κάτι το οποίο πάμε μια επίσκεψη. Ήταν πολλά οδυνηρή η επίσκεψη στο Βαρόσι και θεωρώ ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συναισθανθούμε. Ανδρομάχη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχόμαι σε πιο χαρούμενες μέρες. Ναι. Και πρέπει να δουλέψουμε για εκείνες για να τις δούμε, άρα ή πρέπει να την κάνουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Σάββατο και Κυριακή 14 και 15 Νοεμβρίου. Η τέχνη του λούστρου σαν επίχρησμα στην κεραμική, πειραματικό εργαστήρι. Μια τεχνική που αναπτύχθηκε στην Περσία και τις Αραβικές χώρες και εξελίχθηκε στην Ισπανία και Ιταλία κατά το Μεσαίωνα. Το εργαστήρι διδάσκεται από τον κεραμίστα Βάστο Δημητρίου. Στο Art Hub Visual Art Laboratory στη Λευκοσία. Συνεχίζονται στη Νέα Σκηνηθόκ περαστάσεις του έργου «Πράγματα δικά μου αληθινά» στη σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Η παράσταση «Πράγματα δικά μου αληθινά» του Άντριου Μπόβελ μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία της Νέας Σκηνής του ΘΟΚ που κατέβηκε πρόωρα λόγω της πανδημίας επιστρέφει φέτος για ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων αυτή τη φορά στην κεντρική σκηνή. Τακτικές παραστάσεις μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, δεντροφύτευση στο Πανεπιστημίο Κύπρου. Ο Περιβαλλοντικός και Φιλοζωικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει δεντροφύτευση 300 δεδρυλίων. Έλατε μαζί μας στις 18 Νοεμβρίου, ξεκινώντας πρωί από τις 9, μέχρι να φυτευτούν όλα τα δεδρύλια, ώστε να συμβάλλετε κι εσείς στην ενίσχυση της προσπάθειας για ένα πράσινο μέλλον. Βορειοδυτικά του υψώματος Άρωνας, στα όρια της Πανεπιστημιούπολης.
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος παρουσιάζει την έκθεση Dualog, μια εικαστική συνομιλία των Σπύρο Αγαθού και Άντωνη Τζαρίδη. Τα έργα των δύο εικαστικών δημιουργούν ένα δόκιμο διάλογο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονικότητα της ανάμνησης, της ιστορικότητας και της άμεσης συσχέτισης της ταυτότητας και της μνήμης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Δεκεμβρίου. Σάββατο 21 Νοεμβρίου, εγκαίνια ομαδικής έκθεσης στις πιο παλιές. Ομαδική έκθεση με έργα από τους Ρούμεν Τρόψεφ, Στέλιο Καλινίκου και Πίτερ Εραμιάν. Τίτλος έκθεσης «Φάπρικα Χίλ». Διάρκεια μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Άμστερνταμ συνεχίζονται παραστάσεις στο Θέατρο 1. Το έργο καταπιάνεται με μια νεαρή έγκυο βιολίστρια από το Ισραήλ που ζει και εργάζεται σε μια συνοικία του Άμστερνταμ. Ένας απλήρωτος λογαριασμός φυσικού αερίου την αναστατώνει. Η ημερομηνία του 1944 μετά την ναζιστική κατοχή δεκαετίες πριν γεννηθεί η ίδια. Τακτικές παραστάσεις κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 8.30 στον άλλο χώρο του Θεάτρου 1. Συνεχίζονται οι παραστάσεις Σκάλ, μια παράσταση της Λίας Χαράκη και του Γιάννη Χριστοφίδη. Το Σκάλ είναι μια παράσταση για την εγκύτητα. Οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν ηχητικές συνθήκες που στοχεύουν στη μείωση της απόστασης μεταξύ των θεατών μέσω της αναγνώρισης, της οικειότητας και της ενσυναίσθησης. Τετάρτες 18 και 25 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Πόλης ΟΠΑΠ.